Τι γιατί μέσα λίγο. Και να είμαστε από μακρισμό. Κάνε λίγο άκρη. Έλα. Από μπροστά. Εδώ μέσα. Είναι εξωτερικό χώρο για να μπορείτε και για να μιλήσετε μεταξύ μαζί σας, να μιλήσουν μαζί σας. Πώς πάμε. Αρχικά να σας πω, να σας καλωσορίσω σαν πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων σε μια δύσκολη φάση της ζωής μας εδώ στο νοσοκομείο. Να μην καταφραστώ το χρόνο, πρέπει να σας δείξω τρία θέματα. Το ένα είναι ο ελλειπής σχεδιασμός μέσα σε αυτή την πανδημία. Και θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα σημερινό, τώρα βγήκε. Ο διευθυντής της μονάδας του νεφρού ήθελε να είναι εδώ, δεν είναι εδώ. Γιατί νόσησε ένας γιατρός μέσα από το νεφρό, όπως επίσης και μια νοσηλεύτρια. Μπήκαν όλοι σε καραντίνα. Και τώρα το ερώτημα είναι: οι νεφροπαθείς πού θα πάνε και ποιος θα το απαντήσει. Ένα παράδειγμα του ελληπού σχεδιασμού. Πόσα άτομα εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή νοσούν. Οι δικές μου πληροφορίες, οι δικές μας σαν σωματείο, είναι ότι η επίσημη ενημέρωση μάλλον είναι ότι είναι 70. Αλλά η προσωπική μου άποψη είναι ότι μπορεί να είναι αρκετά παραπάνω. Το άλλο θέμα που ήθελαμε να σας βάλουμε σαν εργαζόμενοι είναι η έλλειψη προσωπικού. Να κάνω εδώ ένα διαπαρένθεση. Η εικόνα που έχουν η διοίκηση και οι γιατροί είναι ότι η πλειοψηφία αυτών των κρουσμάτων δεν έχει γίνει μέσα στο νοσοκομείο. Εσείς τι εικόνα έχετε? Διότι μέσα παίρνουμε όλοι τα μέτρα, φοράμε τις μάσκες, έχουμε τα γάντια κτλ. Ναι, το ερώτημα αυτό είναι για μένα τελείως ρητορικό και δεν έχει κανένα νόημα. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι νοσούν οι άνθρωποι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Να πω ότι έχουμε σοβαρή έλλειψη προσωπικού, μόνιμου προσωπικού. Αυτό το νοσοκομείο φιλορροεί, ενώ έχει μια ιστορία και έχει μια πρωτοπορία σε πάρα πολλούς τομείς, φιλορροεί από αυτό το προσωπικό που μπορεί να το στηρίξει σαν τέτοιο. Το επικουρικό το λέει και η λέξη του. Επικουρούν. Δεν χτίζουν ιστορία σε ένα νοσοκομείο. Μόνιμο προσωπικό είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού που ήρθαν μέσα σε όλο το είκοσι. Και τέλος, για να μιλήσετε και με τους συναδέλφους, θεωρώ ότι έχει καταντήσει πια ανέκδοτο τα βαρέα και ανθυγιεινά. Αν είμαστε σε ένα νοσοκομείο και έχουμε εγώ να δεχτώ την ενημέρωση της διοίκησης ότι είναι 71 οι νοσούντες. Και έχουμε 71 ανθρώπους, γιατρούς, διοικητικούς, από όλο το φάσμα είναι. Και διασπαρμένοι σε όλο το νοσοκομείο. Αν δεχτούμε, αν πούμε ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να έχουμε βαρέα και ανθυγιεινά, και ξέρετε πολύ καλά ότι είναι σε κρεμότητα. Δεν ξέρουμε τον άλλο μήνα με τη μισθοδοσία. Δεν έχει βγει. Μόνο αυτό αρκεί. Τώρα οι εργαζόμενοι είναι εδώ, θέλουν να σας βάλουν ζητήματα. Η αναλογία μόνο με επικουρικού προσωπικού ποια είναι? Οι επισφαλώς εργαζόμενοι, έτσι τους λέμε εμείς, δηλαδή που να είναι και επικουρικοί και οι ΟΑΕΔΙ και τέτοια, και έχουμε και συνεργεία και τα συνεργεία. 25%. Αυτοί είναι γύρω στα, ναι, είναι γύρω στα 25% που είναι οι επισφαλώς εργαζόμενοι, τους αναφέρω έτσι. Λένε, μήπως πρέπει να πεις και για το επίδομα νιά. Για να το... Ισχύει ότι έχει γίνει αναστολή των αδειών. Ναι. Άρα η επάρκεια προσωπικού δεν συνάδει με την αναστολή των αδειών. Αυτή τη στιγμή είμαστε... Προφανώς, γιατί και στις μονάδες απαιτείται πολύ περισσότερος κόσμος από μέσα στα COVID. Από τις πρόσφατες έκτακτες προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, πώς ήρθε στο νοσοκομείο, συναδελφοί σας? Θα σας πω από την αρχή της χρονιάς ότι έχουν έρθει πάνω από 100 άτομα. Κάποιοι ήρθαν τον Ιούνιο. Θεωρούμε ότι αυτός δεν είναι επαρκής αριθμός για να καλύψει... Σε σχέση με τον οργανισμό, πόσο ο οργανισμός έχει πάνω από 500 κενές οργανικές θέσεις. Γι' αυτό λέω ότι για μόνιμο προσωπικό. Για μόνιμο. Σε σχέση με τον οργανισμό που δώσαμε το 12. Ναι. Και μάλιστα όταν λέω ότι το επικουρικό επικουρεί μόνο, θα σας πω άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σήμερα το πρωί η διευθύντρια της πλαστικής λέει: θέλω έναν εντατικολόγο, γιατί δεν έχω για να νοσηλεύσει τα εγκάβματα. Οι άνθρωποι καίγονται και στην πανδημία. Υπάρχει και η συνήθις νοσηρότητα δηλαδή. Κατά τη γνώμη μου, ο μεγάλος κίνδυνος αυτή τη στιγμή, πέρα των ανθρώπων που καταλήγουν ως συμπολιτών μας με τον ιό, είναι ότι
κινδυνεύουν τα νοσοκομεία μας να γίνουν νοσοκομεία μίας νόσου. Ναι. Όταν αναστέλλεται το 80%. Κοιτάω εδώ, είναι εδώ ο διευθυντής της Οριλά Κλινικής, που μόλις τώρα κάναμε την κουβέντα, κύριε Νικολάου, Αντέ, ότι σήμερα ενημερώθηκε ότι η κλινική του. Λοιπόν, κοιτάξτε, γίνονται πολλές διαφοροποιήσεις, οι οποίες έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Δηλαδή, ενημερωθήκαμε πριν από λίγες μέρες ότι θα έπρεπε τρεις κλινικές του νοσοκομείου μας να καταργηθούν ουσιαστικά, να αυτοκαταργηθούν. Στη συνέχεια, με συμβιβασμό, καταφέραμε να λειτουργήσουμε ενοποιημένοι. Δηλαδή, οι δύο κλινικές να ενωθούν σε μία για να μπορέσουν να διατηρήσουν το χειρουργείο και την ανάγκη των επιγόντων, των εφημεριών. Αλλά κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πω το εξής, το οποίο είναι μία βόμβα η οποία υπάρχει σε όλα τα νοσοκομεία μας. Η βόμβα αυτή είναι η αναισθησιολόγη. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει ή αν έχετε ενημερωθεί, αλλά αυτή τη στιγμή όλα τα νοσοκομεία της χώρας έχουν τεράστιο πρόβλημα με τους αναισθησιολόγους. Θα σας φέρω παράδειγμα το δικό μας. Έχει 26 οργανικές θέσεις, υπηρετούν σήμερα 13, και σε ένα μήνα θα υπηρετούν 11 για να καλύψουν 12 χειρουργικές κλινικές, να καλύψουν το COVID. Είναι 13 και θα φύγουν σε σύνταξη 2. Ακριβώς. Και θα μείνουν 11 από τις 26 οργανικές θέσεις. Θα ακούσετε. Οι οποίοι τώρα με τα περιστατικά διασωληνώσεων είναι απαραίτητοι. Εννοείται. Εννοείται. Στην πρώτη γραμμή. Στην πρώτη γραμμή. Και εννοείται ότι η ενασχόληση των αναισθησιολόγων με την πρώτη γραμμή αφαιρεί τη δυνατότητα των χειρουργικών κλινικών να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά τους. Θέλω να ξέρετε ότι γίνεται διαλογή ασθενών σήμερα. Διαλογή ασθενών. Αλλά όχι για τον COVID, όπως έχει γίνει στο εξωτερικό, αλλά για το ποιος θα προλάβει να χειρουργηθεί. Όταν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε το 20... Τα έκτακτα περιστατικά δεν έχουν ασφαλή. Όχι. Όχι. Μιλάμε για τα τακτικά περιστατικά. Έχουμε εντολή να χειρουργούμε το 20% σε σχέση με το τι χειρουργούσαμε πριν από ένα μήνα. Εντάξει. Άρα καλούμαστε οι διευθυντές των χειρουργικών κλινικών να κάνουμε επιλογή ασθενών ποιοι θα ανήκουν σε αυτό το 20%. Και αναγκαζόμαστε να μαλώνουμε καθημερινά και μεταξύ μας ακόμη για να πείσουμε ο ένας τον άλλον ποιο περιστατικό έχει μεγαλύτερη ανάγκη να αντιμετωπίσει, να αντιμετωπιστεί άμεσα. Δεν είναι εύκολη αυτή η κατάσταση. Δεν είναι εύκολη. Αγγελέ, κάτι ακριβώς πάνω σε αυτό. Δεν είμαι μεγάλο κουσάβο και χειρουργός. Είμαι στην Επιτροπή Χειρουργείου, εκλεγμένο μέρος. Θέλω να συμπληρώσω πάνω σε αυτό που λέει ο φίλος μου ο Άγγελος. Υπάρχει το εξής πρόβλημα. Εκτός από την επιλογή που γίνεται, συναντάμε και μια πάνω από τις δυνάμεις μας επιλογή που δεν είναι θέμα δικό μας να αποφασίσουμε ή να μην αποφασίσουμε για το θέμα της ΜΕΘ. Αυτά τα περιστατικά τα οποία θέλουμε να χειρουργήσουμε είναι τα απολύτως αναγκαία ή τα βαριά. Πρέπει να κάνουμε μια επιλογή εμείς, αυτό που είπε ο Άγγελος, αλλά από την άλλη μεριά έρχεται η πραγματικότητα, η φρικτή, ότι και επιλογή να το κάνεις δεν μπορείς να το χειρουργήσεις γιατί η ΜΕΘ δεν υπάρχει. Γιατί έχει πάει όλο το νοσοκομείο, ακριβώς όπως το είπατε, σε νοσοκομείο μιας κατεύθυνσης. Και βεβαίως και από την άλλη μεριά υπάρχουν ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος είναι COVID-free, που διώχνουν από εκεί και είναι μια εύκολη λύση σε όσους ανθρώπους έχουν το χρήμα να το κάνουν, να πάνε να χειρουργηθούν ή να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους, εάν χρειάζεται και μέθα. Έτσι έρχεται και δένει το πρόβλημα με τις δυσκολίες. Καταλάβατε. Άρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή. Γιατί το ζήτημα είναι να προσπαθούμε να μην εντοπίζουμε μόνο τα προβλήματα, αλλά να ψάχνουμε να βρούμε και λύσεις, όσο και αν είναι δύσκολες εκ των υστέρων, διότι πολλά πράγματα έπρεπε να είχαν γίνει. Αλλά τώρα τι κάνουμε. Τώρα η επίταξη ιδιωτικών νοσοκομείων αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι μια λύση κατά τη γνώμη σας. Δεν μπορεί να είναι μια λύση. Αν έχουμε πόλεμο και έχουμε πόλεμο, στον πόλεμο δεν κοιτάει καθένα στο μαγαζάκι του. Έτσι. Βγάζουμε τον πόλεμο πέρα και μετά έχουν τον καιρό να κερδίσουν αυτό, τα ιδιωτικές κλινικές. Με αυτό το οποίο υποτίθεται ότι θα έρθει. Ερχόμενο το κακό, η επίταξη μπορεί να γίνει σε μένα που είμαι χειρουργός, το εντέλεσθε, που αυτή τη στιγμή δεν μετέχω στην αντιμετώπιση του COVID
γιατί ακριβώς δεν φτάνουν οι συνάδελφοι. Όταν λοιπόν εγώ του δημοσίου πάρω το εντέλεσθε να πάω να κάνω μια δουλειά που δεν την ξέρω και είμαι αναγκασμένος να την κάνω, σκεφτείτε πόσο πιο εύκολα βήματα πριν είναι να πει το εντέλεσθε στον ιδιωτικό τομέα. Κοντά στο νου και γνώση. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τα μετράμε πολύ τα πράγματα. Και ουσιαστικά αντιλαμβάνουμε ότι εμείς μπαίνουμε στον ιδιωτικό τομέα να υπηρετήσουμε και ο ιδιωτικός τομέας σε αυτή τη φάση να πούμε στο δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο πόσο θα αντέξει. Η εικόνα πάντως είναι ότι ήδη έχει κρασάρει στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν ξέρω, εάν ερχόσασταν την Παρασκευή μπορεί να μην βρίσκατε το νοσοκομείο. Η δική μου προσωπική εκτίμηση. Τώρα. Την Παρασκευή. Αύριο έχουμε εφημερία. Θεωρώ από τη δική μου ενημέρωση τη χθεσινή ήταν ότι έχουμε 10 κρεβάτια COVID διαθέσιμα, κλίνες, όχι μονάδες. Κατά μέσο όρο, από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοί μου, έχουμε 20 με 25 περιστατικά εισαγωγές. 10 έχουμε. Τα 15 πού θα πάτε. Αν έρχονται τα Παρασκευή, μπορεί να μην κάνουμε. Γίνανε 84. Ορίστε. Γίνανε 84, ναι. Από χθες. Γίνανε 84, αγαπητέ μου, αναπληρωτά. Αν γίνανε, εννοείται εκείνη την κλινική, σε μια κλινική όπου είναι ένα κτίριο, ετοιμάζεστε να την κάνετε τώρα, ωραία και καλά, χωρίς να έχετε εξασφαλίσει προσωπικό εξειδικευμένο. Είναι της τελευταίας στιγμής. Πήραμε γιατρούς παθολόγους από τα ΤΟΜΗ να μας δώσουν να κάνουμε εφημερίες εδώ. Τώρα κύριε Αναπληρωτά, μαζί παλεύουμε αυτές τις ιστορίες, τις ξέρετε. Αυτά υπάρχουν. Εκ των έσω και από αυτά που ζητάτε. Αυτό που με ανησυχεί εμένα πάρα πολύ πάντως είναι η γεωμετρική αύξηση των κρουσμάτων και των περιστατικών. Δηλαδή, θεωρώ εξαιρετικά ανησυχητικό το ότι από τις 18 Οκτώβρη μέχρι σήμερα έχουμε μία αύξηση εδώ στα βαριά περιστατικά η οποία είναι 200-300%. Είναι εκπληκτικό νούμερο. Και ελπίζω να μην συνεχιστεί. Γιατί αν συνεχιστεί, νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε σε πρώτη φάση την διακομιδή ασθενών στην υπόλοιπη Ελλάδα, στο κέντρο, στην Αθήνα που αυτή τη στιγμή έχει ακόμα περιθώριο. Και μετά, αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα αυτή τη στιγμή. Άρα όλα αυτά που λέτε... Ευκολόγια κάτι. Είναι όχι, δεν είναι ευκολόγια, διότι αυτή τη στιγμή νομίζω αυτό που προέχει είναι να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις για να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο θέμα που έχουμε, δηλαδή την ανθρώπινη ζωή. Αν είχα το λιμοδόν, θα δώσει πολύ μεγάλη ελάχιστη. Αυτό έπρεπε να είχε γίνει τον Ιούνιο. 8 μήνες, κύριε Πρόεδρε, 8 μήνες. Επίτευξε με ιδιωτικών και αν είχα το λιμοδόν. Είναι ένας μεσομακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Σαφέστατα. Το λιμοδόν το κλείσαν το 2013. Σαφέστατα. Θα ήταν χρήσιμο στην πανδημία. Όμως θα ελαφρύνει πολύ τα νοσοκομεία. Και όταν το προτείναμε να το ανοίξει, θα το είχαμε ενδεχομένως τώρα. Αλλά αυτό θέλει 3-4 μήνες εργασίες. Έπρεπε ήδη να έχει γίνει και εκείνο που θέλω να εκφράσω πέρα από την ανθρώπινη ζωή αυτή τη στιγμή που όλα τα νοσοκομεία της πόλης μας νοσούνε, είτε από COVID, είτε από εμφράγματα, δηλαδή τα άλλα νοσήματα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Πού θα πάει ένας άνθρωπος που χρήζει εκτός COVID? Δεν υπάρχουν μονάδες, δεν υπάρχουν κλίνες. Είμαι από το Ιπποκράτιο. Είμαι σαν συμβασιούχος του ΑΕΠ. Που όλη αυτή τη στιγμή δίνουμε τη μάχη μας και στην πρώτη γραμμή. Και ζητάω και σαν συμβασιούχο την απόλυτη στήριξή σας. Ήδη άτομα από το πρόγραμμά μου νοσούν, είναι μέσα στη ΜΕΘ και δίνουν το δικό τους αγώνα. Σε κίνδυνο για τη ζωή, την οικογένεια. Οι συμβάσεις οι οποίες ακόμη δεν μας έχουν δώσει σαφείς μήνυμα, μας έχουν πει ότι θα μας δώσουν ακόμη μία παράταση. Ζητάμε επανελειμμένως νέα συνάντηση, αλλά βρίσκουμε τείχο αυτή τη στιγμή. Είμαστε με διετή συμβάσεις εσείς? Όχι, είμαι με το πρόγραμμα του ΑΕΠ, που ήδη διανύουμε τον τέταρτη παράταση, αν θα πάρουμε, και ζητάμε την άμεση στήριξή σας σαν αντιμεπολίτευση και ζητάμε την μονιμοποίηση. Αυτή τη στιγμή δίνουμε όλη μάχη. Εγώ σε λίγο θα φύγω για εφημερίδα στο Ιπποκράτιο. Αυτό που εμείς προτείνουμε σε σχέση με το... Και καταρχάς θεωρούμε ότι δεν πρέπει να, αυτή τη στιγμή δεν θα υπάρχει διάκριση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν όλοι. Να φεύγει ούτε ένας άνθρωπος από το σύστημα. Πρέπει να μπαίνουν οι γιατροί. Όχι, αυτό ακριβώς. Άρα πρέπει όσες να παραταθεί η διάρκεια των συμβάσεων, να διπλασιαστεί η διάρκεια των συμβάσεων σε ό,τι έχει να κάνει με τους επιτροπούς και σε ό,τι έχει να κάνει επίσης με τα προγράμματα του ΑΕΠ. Όλοι δίνουμε τη μάχη, κύριε Πρόεδρε. Να προκηρυχθούν. Ήρθε, παιδιά, τώρα με συγχωρείτε εδώ, αλλά εντάξει. Ήρθε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη και αυτό που είχε να προτείνει ήταν 15.000 στρατιωτικούς. Πρόσληψη 15.000 μόνιμων στο στρατό. Εντάξει, εδώ
Ο πόλεμος που δίνεται εσείς καθημερινά δεν υπάρχει. Με έναν αόρατο εχθρό που δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο τι θα πάμε στο σπίτι μας. Δεν έχει προκριθεί ούτε μία μόνιμη θέση. Δεν γίνεται έτσι. Πού να έρθει όλος ο επιστήμονας για ένα χρόνο να βγάλει τη μαύρη τη δουλειά αυτό και να σου πει. Το λέω λοιπόν τώρα εδώ. Μισό λεπτάκι τώρα. Εδώ χρειάζεται ένα σχεδιασμό ο οποίο πρέπει να είναι στοχευμένο και συντονισμένο. Διότι ένα θέμα είναι οι προσλήψεις. Ένα δεύτερο θέμα είναι η αναμόρφωση στην μισθολογία. Και ένα τρίτο θέμα είναι ότι όλοι όσοι δίνουν τη μάχη μέσα στο σύστημα, οι επικουρικοί και εσείς που είσαστε στον ΟΑΕΡ, πρέπει να έχετε κίνητρο να παραμείνετε και να δώσετε τη μάχη, παίρνοντας ουσιαστικό μπόνους, προβάδισμα, σε ό,τι αφορά αυτές οι προσλήψεις που πρέπει να προκηρυχθούν. Για να αξιοποιηθεί και η εμπειρία. Αυτό που σας είπα πριν, ότι φιλορροεί το νοσοκομείο, θα σας πω το εξής. Από το καλοκαίρι μέχρι το τέλος της χρονιάς, επειδή οι γιατροί φεύγουν το τέλος της χρονιάς, είναι 12 γιατροί οι οποίοι έφτασαν 65-67 χρονών και φεύγουν, που άφησαν ιστορία σε αυτό το νοσοκομείο. Το να έρθει ένας επικουρικός δεν υποτιμώ κανέναν, αλλά είναι στην αρχή του. Αυτή η εμπειρία δεν μπορεί να φεύγει και να πάει μετά στον ιδιωτικό τομέα έτοιμη. Από το δικό μου τμήμα έχουν φύγει έτοιμα παιδιά και δουλεύουν σήμερα στα ιδιωτικά εργαστήρια στο COVID. Όλα. Και το νοσοκομείο μας έχει φέρει τον εργολάβο εδώ μέσα. Αυτός έφερε τα μηχανήματα και, και τους υπαλλήλους και μπήκε μέσα στο κτίριο του νοσοκομείου και βγάζει τα COVID. Δεν τα βγάζουν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Τον εργολάβο. Λέω την έκφραση. Δηλαδή, το νοσοκομείο έδωσε το κτίριο, το χώρο. Α, ο ιδιώτης. Ναι, και ήρθε ο ιδιώτης που έφερε το μηχάνημα, τον υπάλληλό του και αυτός κάνει κουμάντο. Αυτός χειρίζεται τη δημόσια υγεία. Και όχι ο άνθρωπος που είναι εδώ μέσα που έχει 30, 20, 40 χρόνια που δουλεύει. Να απαντήσω. Εντάξει, αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, και σας λέω ότι αυτές οι εμπειρίες από τους επικουρικούς, από το δικό μου τμήμα, υπάρχουν αυτή τη στιγμή παιδιά που στελεχώνουν COVID στους ιδιώτες. Γιατί έχουν εξειδικευτεί στην PCR. Και το νοσοκομείο μας έχει τον επικουρικό και τον ιδιώτη μέσα. Οι άνθρωποι που έρχονται ως περιστατικά ύποπτα για COVID, πόσο χρόνο περιμένουν? Να μας πει ο κ. Αβραμίδης που είναι, για να μην τα λέω εγώ, γιατί εγώ μπορεί να κάνω και αντιπολίτευση. Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα. Εγώ είμαι ο Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής. Η PCR, αν βγει rapid θετικό. Κάνουμε μετά PCR. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Η πανδημία είναι ένα ζήτημα το οποίο βάζει οξυμένα πράγματα και κυρίως λειτουργεί σαν ένας μεγεθυντικός φακός των αδυναμιών του συστήματος. Κάποια στιγμή θα παρέλθει. Αυτό το οποίο αναδείχθηκε από όλη αυτή την ιστορία και είναι το σημαντικότερο είναι ότι ένα δημόσιο σύστημα υγείας είναι άκρως απαραίτητο σε οποιαδήποτε χώρα. Και ζήσαμε τα τελευταία χρόνια την αποδυνάμωσή του μετά την κρίση και βεβαίως ακόμη και τώρα συζητήσεις περί ιδιωτικοποιήσεων κλπ. Τώρα βεβαίως όλοι βγαίνουν και μιλούν ότι επειδή ακριβώς τώρα υπάρχει μια ανάγκη. Και επειδή ακριβώς υπάρχει μια ευαισθητοποίηση του κόσμου για ένα δημόσιο σύστημα υγείας και αν έλεγε κάποιος κάτι αντίθετο, θα ήταν άκρως αρνητικό για αυτόν. Σήμερα όλοι βγαίνουν φίλοι του συστήματος υγείας. Και με αφορμή αυτό θέλω να πω το εξής. Πρέπει να ξέρετε ότι εμείς οι άνθρωποι που απαρτίζουμε το σύστημα, το έψυχο δυναμικό, δεν μπήκαμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για να επιζήσουμε, για να βγάλουμε χρήματα. Εμείς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μπήκαμε για να υιοθετήσουμε την επιστήμη με τον καλύτερο τρόπο που μπορεί να σου δώσει η δουλειά σε ένα τέτοιο σύστημα υγείας. Και παραλλήλως έχοντας οι περισσότεροι από εμάς ένα όραμα για το πώς πρέπει να είναι η υγεία και το ρόλο του καθενός μας από εμάς σε αυτό το σύστημα. Δυστυχώς έτσι μπήκαμε και όταν μπήκαμε με ανοιχτές αγκάλες, αλλά στην πορεία, επειδή τα οικονομικά στενέψανε παγκοσμίως και εδώ, ένα ποιοτικό σύστημα υγείας τους φαίνεται πλέον ότι είναι ακριβό και κατά συνέπεια προσπαθούν να το περιορίσουν. Εκείνη το ζήτημα. Πλέον ένα ποιοτικό σύστημα υγείας δεν αποτιμάται με οικονομικές παραμέτρους παρά μόνο αξιακά. Και αυτοί που μπορούν να το στηρίξουν είναι όσοι αξιακά πιστεύουν σε ένα τέτοιο ρόλο του συστήματος υγείας. Γι' αυτό ακριβώς παίρνω την αφορμή από την παρουσία σας, που είναι τιμητική βεβαίως για εμάς, αλλά θα ήθελα αυτή η παρουσία, γιατί έχουμε συνηθίσει. Γίνονται πλημμύρες στη Μάντρα, πάει τρεις φορές ο Μητσοτάκης. Πλημμυρίζει η Καρδίτσα μετά όταν είναι πρωθυπουργός. Πήγε και δεν πήγε.
Άρα λέω και για εσάς το ίδιο ότι θα ξαναείστε πρωθυπουργός κατά τα φαινόμενα. Τότε αυτά όλα που συζητάμε ή αυτά όλα που πιστεύετε θα πρέπει να γίνουν, να ενισχυθεί, αυτά που λέμε δεν είναι, να ενισχυθεί το σύστημα. Δέστε, άμα γυρίσετε το βλέμμα σας λίγο πάνω, δεν χρειάζεται να σας πω για υποδομές και για λεπτομέρειες. Δέστε, πάμε, κοιτάξτε, να δείτε, αυτό είναι η βιτρίνα του νοσοκομείου. Είναι διασπερμένα νοσοκομεία. Αυτό το πράγμα δεν είναι τυχαίο, δηλαδή δεν μπορεί κανείς, το σπίτι του κανείς θα το άφηνε να είναι έτσι. Υπάρχει κανείς από εμάς που θα άφηνε το σπίτι του έτσι? Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι μεγεθυντικός φατρός η κρίση σε προβλήματα τα οποία υπάρχουν εδώ και χρόνια και ιδίως θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας που επιδεινώθηκαν στην εποχή των μνημονίων και των μεγάλων περικοπών. Όταν η Τρόικα επέβαλε, όχι στη δική μας κυβέρνηση, σε εμάς επέβαλε άλλα, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, μείωση προσωπικού 40% και στα δημόσια νοσοκομεία. Το 5-1 και λοιπά, τα γνωρίζουμε. Εμείς το πήγαμε στο 1-1 και μάλιστα κάναμε και κάποιες προσλήψεις σημαντικές, διότι για 5 χρόνια δεν γινόντουσαν καθόλου. Όχι αυτές που χρειαζόντουσαν, αλλά κάναμε προσλήψεις. Το κρίσιμο όμως πρέπει να δούμε τώρα είναι, μπορούμε να κάνουμε αυτή την κρίση ευκαιρία για να φτιάξουμε αυτό το σύστημα ή θα το ξεχάσουμε πάλι. Αν το πιστεύει, ή θα τα κρύψουμε όλα πάλι κάτω από το χαλί. Διότι έχετε δει και τώρα όλοι αντιλαμβάνονται την αξία του δημόσιου συστήματος υγείας, διότι από τον πιο φτωχό ως τον πιο πλούσιο, εδώ έρχονται. Αν ομιγέννητο, μολυνθούν. Και υπάρχουν και περιπτώσεις που είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Άνθρωποι οι οποίοι ακόμα και είχαν, ας πούμε, στην επαγγελματική του σταδιοδρομία ιδρύσει ιδιωτικές κλινικές, απεβίωσαν στο δημόσιο σύστημα, στο δημόσιο νοσοκομείο. Άρα, καλά ως κοινωνία και δεν κάνουμε καλά συλλογικά, διότι η απαξίωση του ΕΣΥ και του γιατρού του ΕΣΥ δεν ήρθε μόνο από τις κυβερνήσεις, αλλά και από το συλλογικό αφήγημα όλο το προηγούμενο διάστημα. Μην βλέπετε που τώρα άρχισε με την πανδημία η λογική να χειροκροτήσουμε τους γιατρούς, που και αυτό όμως... Δεν είμαστε αφελείς. Ήταν εξόδος υποκριτικό για τον κόσμο. Τι υπάρχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Αλλά για αυτούς οι οποίοι μπροστά χειροκροτούσαν και πίσω δεν κάνανε κάτι ουσιαστικό για να αλλάξουν αυτή την κατάσταση, θα μου πείτε τι μπορεί να γίνει μέσα σε λίγους μήνες. Η διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, και θέλω να συμπεριλάβω όλες τις κυβερνήσεις των προηγούμενων ετών και τώρα, είναι η εξής. Τότε είχες μια τρόικα που σου έλεγε κόψα από παντού και δεν με νοιάζει. Τώρα έχεις μια Ευρώπη που λόγω της πανδημίας σου λέει πάρε κιόλας. Δαπάνεις όσα χρειάζονται για να στηρίξεις το σύστημα υγείας και σου δίνω και από πάνω, χωρίς κανένα περιορισμό. Αυτή την ευκαιρία δεν αξιοποιήσαμε αυτούς τους 8 μήνες και βρισκόμαστε σήμερα σε οριακό σημείο. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι θα γλιτώσουμε τα χειρότερα αυτή την ώρα και ότι θα συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να την αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία να ενισχύσουμε το εθνικό σύστημα. Δηλαδή, αυτό που φοβάμαι εγώ, γιατρέ μου, έχοντας την ενημέρωση και από τους ανθρώπους εδώ της διοίκησης, που οι άνθρωποι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, και κυρίως από εσάς, αυτό που τρέμω είναι να ζήσουμε και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά συνολικά στη χώρα, καταστάσεις Ιταλίας. Όπου εκεί πραγματικά είναι ένα τεράστιο ηθικό δίλημα. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να το αποφύγουμε αυτό. Όταν δεν υπάρχει μια στρατηγική για να αντιμετωπίσεις κάτι, ξεκινάς αρχικά φοβικά, όπως ξεκίνησαν και ήταν αναγκαίο σε κάποια φάση αυτό το τυφλό lockdown. Αλλά στην πορεία, από τυφλό lockdown, πήγαμε στον πέστε σκύλια λέστε. Αυτό το πράγμα δείχνει έλλειψη στρατηγικής, διότι εμείς το λέγαμε όλοι οι συνάδελφοι που είμαστε στην Επιτροπή Πανδημίας, ότι αυτό το χρόνο που κερδίσαμε από εκείνο το lockdown, θα πρέπει να τον αξιοποιήσουμε με υποδομές, με έμψυχο δυναμικό, ούτως ώστε ήταν βέβαιο ότι θα έλθει το δεύτερο κύμα. Ήταν βέβαιο. Όμως αυτό το πράγμα, γιατί ακριβώς τα πάντα κινούνται είτε με λόγους οικονομίας,
είτε με λόγους πώς θα φανεί η κάθε κυβέρνηση που κυβερνάει. Αν θα φανεί ευχάριστη ή δυσάρεστη. Και ακριβώς αφήσανε ένα διάστημα τα πράγματα τελείως ανεξέλεκτα, τώρα δεν συμμαζεύονται. Παραλλήλως, λένε ότι πιστεύουν πλέον στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μας επιτρέπουν να προσλάβουμε παθολόγους, επικουρικούς. Δεν υπάρχει ούτε ένα στη λίστα. Γιατί να πάει κάποιος να μπει στην λίστα, να πάρει αυτά τα ελάχιστα χρήματα που τα πάρει, για ένα χρόνο, δηλαδή να το χρησιμοποιήσουν για την πανδημία, να θέσει σε κίνδυνο, εν πάση περιπτώσει, ό,τι θα θέσει σε κίνδυνο από την υγεία του, και μετά να πάει στο σπίτι του. Αν δεν πάρει κάποια γενναία μέτρα, να δώσει κάποια κίνητρα στον άνθρωπο, του πει τώρα ξαφνικά εν μέσω πανδημία, έλα να σε πάρω για ένα χρόνο επικουρικό. Κανείς, ουδείς δεν υπάρχει. Άρα θα πρέπει να δώσουν κάποια κίνητρα. Δεν τα δίνουν όμως γιατί προφανώς δεν θέλουν προσωπικό για μετά, θέλουν για τώρα. Και το μετά ενδεχομένως δεν τους ενδιαφέρει. Διότι πρέπει να πιστεύεις σε ένα σύστημα υγείας για να βλέπεις μακροπρόθεσμα. Να μην σας κουράσω. Έτσι, όχι, δεν με κουράζετε. Μόνο εγώ θέλω να σε ευχηθώ καλή δύναμη. Να είστε καλά.